Εδώ στο στούντιο τη Ναυτεμπορική, ο κύριο Παύλο Χριστίδη, μέλο του πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ Κινήματο Αλλαγή. Καλώ ήρθατε και υποψήφιο βουλευτή στο νότιο τομέα τη Αθήκη. Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, καλό μεσημέρι. Ε, Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στα σύνορα τη Τουρκία ε, με τη Συρία. Νομίζω ότι είναι μια τραγική εξέλιξη. Ε, από το πρωί που το έχω δίνει, είναι η σκέψη όχι μόνο η δικιά μου, νομίζω όλων των Ελλήνων εκεί. Ε, και εύχομαι τι να πω, το, το λιγότερο να έχουμε τα λιγότερα θύματα είναι να έχουμε. Τρομα, γιατί ότι η η είναι τρομα... τρομακτική καταστροφή, ό,τι είναι και τραγική. αν ευχηθούμε πραγματικά, δεν ξέρω πόσο αντίκρισμα μπορεί Κάθε να έχει. Κάθε έχουμε. φορά που λίγο, παρακολουθεί... Είχαμε πάλι 7,7 ναι. ρίχτερ. Κάθε φορά που κάποιο παρακολουθεί τι ειδήσει, βλέπω τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μα δημιουργεί μια τεράστια τριχύλα και νομίζω ότι και η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα στου ανθρώπου αυτού και στην Τουρκία και στη Συρία για να αντιμετωπίσουμε κι εμεί όσο μπορούμε και να συμβάλλουμε σε αυτή την ε, πολύ δύσκολη κατάσταση με πραγματική αλληλεγγύη. Το αυτονόητο, νομίζω, είναι αυτή η αλληλεγγύη σε τέτοιε στιγμέ, κύριε Χριστίδη. Ε, να έρθουμε και στα ε, λιγότερο δραματικά αλλά θερμά ε, πολιτικά ζητήματα. Τελικά, ε, την είδατε τη νέα ρύθμιση, τη βελτιωμένη που κατέθεσε για το ε, θέμα του αποκλεισμού των. Ε, φασιστικών, νεοναζιστικών μορφωμάτων η κυβέρνηση θα, ε, ε, θα τη στηρίξει το Πασόκ. Κυρία Λεβαδάρη, όπω σωστά είπε και ο συνάδελφο του προηγουμένω, εμεί περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η Επιστημονική Επιτροπή τη Βουλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η κουβέντα. Θέλω να σα πω επίση ότι τον Οκτώβριο του 2020, ήταν 9 Οκτωβρίου του 2020, όταν η Φόβη Γεννηματά είχε καταθέσει με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τότε μία τροπολογία ακριβώ στην ίδια κατεύθυνση, ώστε οι άνθρωποι οι που έχουν καταδικαστεί για τέτοιου είδου ιδεχθεί εγκλήματα και ασπάζονται τέτοιου είδου ακραίε ιδεολογίε να μην έχουν το δικαίωμα με κανέναν μανδύα να συμμετέχουν. Ε, στις, ε, δη, στις δημοκρατικές εκλογές, έτσι ακριβώς όπως προβλέπει το, το, το πολιτευμά μας. Θυμίζω, κυρία Λιβαδάρη, ότι ε, το 1923, στο πραξικόπημα, το οποίο έμεινε γνωστό ως πραξικόπημα της μπηραρίας, ο Χίτλερ προσπάθησε να καταλάβει την εξουσία, έμεινε στην φυλακή στη Γερμανία για περίπου πέντε χρόνια και είναι εύλογο το ερώτημα τι θα είχε συμβεί αν δεν ήταν πέντε τα χρόνια. Τη της φυλάκη και ήταν πολύ περισσότερα και πόσα θα έχει γλιτώσει η ανθρωπότητα βάζοντας έναν άνθρωπο ο δεν πίστευε αν θέλετε στη δημοκρατία τουλάχιστον για να μην πω για τα εγκλήματα που έκανε στη συνέχεια στη φυλακή πιο βαθιά και για περισσότερα χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια στο μανδύα της χρυσή Αυγής. Επομένως είναι σαφές ότι εμείς οι οποίοι δεν παίξαμε ποτέ και παιχνίδια κιόλα με την Χρυσή Αυγή, όπω μπορεί να έκαναν άλλοι, έστω και ρητορικά. Και Έτσι, τεκόμαστε... Κοιτάξτε, θυμάμαι πολλού οι οποίοι αναφέρθηκαν και στα α, λεγόμενα. Για, ε, θυμάμαι φράσει για καλή Χρυσή Αυγή. Θυμάμαι ε, σκηνικά τα οποία μέσα και έξω από τη Βουλή είχαν χαργεντισμού, ταξίδια κλπ. Από την πρώτη στιγμή, εδώ πέρα, λίγο παραπάνω από τα στούντιο τα οποία βρισκόμαστε σήμερα στη Φιλόξεννα Αυτεμπορική, είχαμε το πρώτο επεισόδιο εναντίον του Πέτρου Ευθυμίου στι αρχέ τη ε, ε, της παρουσίας παρουσία τη Χρυσή Αυγή. Το, λέω, ναι. το λέω αυτό διότι πρέπει να είμαστε σαφεί. Θυμόμαστε όλοι πώ τα κόμματα του Δημοκρατικού τόξου στάθηκαν από την αρχή απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε ενωμένοι και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, κύριε Χριστίδη, Είπατε ότι βρίσκεστε εν αναμονή του πορίσματο τη Σχετική Επιτροπής. Οι επιφυλάξει σα ποιε θα ήταν σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το άρθρο 29, παράγραφος 1 του συντάγματο είναι σαφέ. Και όποιο δεν πιστεύει και δεν μπορεί να υποστηρίζει αρχέ και ιδέε που βασίζεται η δημοκρατία μα, Φυσικά δεν μπορεί να συμμετέχει σε εκλογέ. Πάνω σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να απορρευτούμε και φυσικά να σχετίζεται και με τι πράξει τι οποίε έχουν ε, κάνει όλα αυτά τα χρόνια οι χρυσαυγίτες οι οποίοι μην ξεχνάμε ότι είναι ε, κατηγορούμενοι. Και καταδικασμένη σε πρώτο βαθμό για μια δολοφονία. Επομένω, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε μπροστά στην συζήτηση που θα κάνουμε τι επόμενε δύο-τρει μέρε στην Βουλή για την τροπολογία αυτή. Mm. Κύριε Χρυστιδή, το γεγονό ότι έχετε δει καταρχήν καταρχάς, θετικά. Την νομοθετική πρόταση που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Έχει πυροδοτήσει και σχόλιο ότι έρχεστε ξανά μετά από πολύ καιρό σε ίδιο μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα όλη αυτή, όλη αυτή η συζήτηση παίρνει και μετεκλογικό αντίκρισμα. Ότι βρίσκεστε ξανά κοντά σε μια διαπραγμάτευση, να το πω έτσι, για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Ελβαδάρη, θέλω να σα απαντήσω πολύ καθαρά. Νομίζω ότι ούτε ή ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε το ΜΕΡΑ25, ούτε το ΚΚΕ, επί τη ουσία διαφωνούν με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Επί τη ουσία τη όχι, ναι. Υπάρχουν πολύ μικρέ διαφορέ. Τώρα, είπε προηγουμένω ε, και ο συναδελφό σα, και νομίζω ότι και εσεί συμφωνήσατε, ότι υπάρχουν και τακτικισμοί ενώπιον των εκλογών. Στο συγκεκριμένο ζήτημα είμαστε όλοι από την ίδια μεριά. Και η μεριά μα είναι ότι απέναντι στον νεοναζισμό, την εισαλλοδοξία και το ναι, κόμμα. Επειδή αυτό επί τη ουσία ισχύει και είναι δεδομένη θέση των κομμάτων. Είναι και απορία άξιο και μπορεί να είναι και προϊόν ενό τακτικισμού. Δεν ξέρω από ποιε πλευρέ. Ότι φτάνουμε να λύνουμε αυτό το θέμα στο παραπέντε των εκλογών. Ενώ εσεί το είπατε πριν από λίγο δεν... και έμεινε στη φόφη γεννηματά, είχε καταθέσει πρόταση. Υπήρξαν πρωτοβουλίε και από τα άλλα κόμματα ναι. του Δημοκρατικού Τόξου. δεν Σίγουρα έγινε έχει τότε. Τακτικισμό. Σίγουρα έχει τακτικισμό. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει. Απλά εμεί έχουμε μάθει να βλέπουμε ε, το, το δάσο και όχι το δέντρο και επομένω αυτό το παιχνίδι. Των, ε, ξέρετε, των εντυπώσεων δεν θέλουμε να μπούμε. Το βασικό ζήτημα το οποίο πρέπει να κρατήσουν και οι πολίτες οι οποίοι μα ακούν είναι ότι εμείς ψηφίζουμε αξιακά. Θεωρώ ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ όπω και η Νέα Δημοκρατία φυσικά, πρέπει να αναλογιστεί τη σημειολογία τη κοινή μα στάση σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και να κάνουν όλοι υποχωρήσει οι οποίοι μα ενώνουν και δεν μα χωρίζουν. Και φυσικά η ψήφο μα δεν έχει καμία απολύτω σχέση με αυτό το οποίο κάποιοι θέλουν να καλλιεργούν ω σενάρια συγκυβέρνηση επόμενη μέρα. Το λέω αυτό, κυρία Λιβαδάρη, διότι οι διαφωνίε μα με την. Άρα δεν φαρμοσμένη... να συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει απαντηθεί πολλέ φορέ και θα σα το απαντήσω και εγώ πολύ καθαρά. Εμεί θα πάμε σε εκλογέ με ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Θα πορευτούμε μετά τι εκλογέ με αυτό το πολιτικό πλαίσιο, στο οποίο αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο με τη Νέα Δημοκρατία. Για το εθνικό σύστημα υγεία έχουμε πολύ διαφορετικέ απόψει. Για το εκπαιδευτικό σύστημα έχουμε πολύ διαφορετικέ απόψει. Για το νόμο Κατρούγκα Λουβρούτσι έχουμε εντελώ διαφορετικέ απόψει. Και έχετε βάλει Τυπού. και μια δύσκολη προπόθεση που είναι αν προκύψει κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση να μην έχει σαν αρχηγό ούτε τον κύριο Μιτσοτάκη ούτε τον κύριο Τσίπρα. Παραμένει ενισχύ αυτή η προπόθεση. Αυτός... Και βάλει ο κύριο Ανδρουλάκη, αλλά δεν τον έχουμε ακούσει να το ξαναλέει. Αυτό το οποίο έχει πει ο Νίκο Ανδρουλάκη είναι προφανέ ε, ότι βρίσκεται στο τραπέζι και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ε, θα αποτελέσει και πεδίο συζήτηση μετά τι εκλογέ. Αυτό όμω το οποίο είναι το κρίσιμο είναι πώ θα πορευτούμε κάθε κόμμα μέχρι τι εκλογέ. Και αυτό το οποίο οφείλω να σα πω είναι ότι αυτό το οποίο εισπράττουμε είναι ότι ο διπολισμός της τοξικότητας είναι ένας διπολισμός ο οποίος κρατά τη χώρα πίσω. Εδώ πρέπει να φύγουμε μπροστά και επομένω το δικό μα. Η δικιά μα ευθύνη, το δικό μα όραμα είναι να δημιουργήσουμε μια ελπίδα η οποία βασίζεται σε μια και μεγάλη χρυστερί, αλλαγή. Ο διπολισμό και η τοξικότητα και η πόλωση που περιμένουμε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ήθιστε να πιέζει τα μικρότερα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον με βάση τι δημοσκοπήσει και την εκλογική του επίδοση το 19 είναι η τρίτη δύναμη. Άρα θα δεχθεί ακόμα μεγαλύτερο κύμα πίεση. Αποτυπώνεται αυτό και στι δημοσκοπήσει. Τα ποσοστά σα είναι μειωμένα σε σχέση με προηγούμενου ε, μήνε. Άρα, ε, υπάρχει πύχη στο ποσοστό που πρέπει να έχετε για να μπείτε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασία. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχει πει και ο Νίκο Ανδουλάκη για ένα καλό διψήφιο ποσοστό είναι η αρχή. Δεν είναι όμω, ξέρετε, κάτι το οποίο μπορεί κάποιο να το προσδιορίσει σήμερα. Γιατί το λέω, κύριε Λεβαδάρη, διότι αυτό το οποίο βλέπω καθημερινά σε επαφέ μου και στον νότιο τομέα είναι ότι ο κόσμο αναζητά μια πραγματική επιλογή, θετική επιλογή. Αυτή η θετική επιλογή θέλουμε να γίνουμε εμεί και αυτό σημαίνει ότι τι επόμενε 60 μέρε μέχρι τι εκλογέ, να μην είναι 60, να είναι 70 ή 80, αυτέ οι 70-80 μέρε, εν πάση περιπτώσει, εμεί έχουμε μια υποχρέωση να γυρίσουμε κάθε γωνιά τη πατρίδα μα, να δημιουργήσουμε αυτή την ελπίδα και απέναντι σε αυτή την τοξικότητα με εικόνε οι οποίε βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωση και η προσωπική μου πρόβλεψη είναι ότι θα ε, πολλαπλασιαστούν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Ε, δεν οδηγεί πουθενά, αν είναι να τσακώνονται για μια φωτογραφία ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία την ίδια ώρα που το 30% των Ελλήνων ζει στα όρια τη φτωχοποίηση. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν πάμε πουθενά. Τσακώνεστε πάντω κι εσεί. Συγγνώμη Παύλο, με ναι. τον ΣΥΡΙΖΑ, εσχάτω. Ναι. Υπάρχει ένταση στη σχέση των δύο κομμάτων ναι. και τσακώνεστε για το, είτε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ναι. τον οποίο επικαλέστηκε ο Αλέξη Τσίπρα στην πάτρα προχθέ, ναι. ε, είτε για το θέμα των παρακολουθήσεων ναι. και το εάν είναι ή δεν είναι πιθανό στόχο εκβιασμού ο κύριο Ανδρουλάκη. Κοιτάξτε, εμεί είμαστε ένα κόμμα τη αντιπολίτευση. Και ω κόμμα τη αντιπολίτευση, θα κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του τόπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε το τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση ούτε ότι θα τα κάνουμε και όλα ίσωμα. Mm. Για παράδειγμα, καταλαβαίνω την κριτική την οποία υποθετικά κάνει ο κύριο Τσίπρας ότι μα πώ μπορεί το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου να ε, τα βρει, εν πάση περιπτώσει, ε, με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ταυτόχρονα θα περίμενα και μια αυτοκριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για την πλήρη σύμπλευση την οποία είχε επί ε, αρκετό χρονικό διάστημα, περίπου 4,5 χρόνια, με τον κύριο Καμένο. Η συζήτηση όμω δεν είναι μια συζήτηση που έπρεπε να αφορά το χθε. Ο κύριο Τσίπρα και η κυρία Τσαπανίδη, για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν η φράση τη κύρια Τσαπανίδου, της Τσαπανίδου είναι ακριβώς η ίδια φράση που χρησιμοποιείς λίγες ώρες μετά και ο κύριο Τσίπρας. Λέω όμως ότι επέλεξε να κάνω μια επίθεση στον Νικό Ανδρουλάκη. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο, γιατί οι διαρροές όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ είναι σημαντικές διαρροές γιατί καταλαβαίνω ότι ο, ο κύριο Τσίπρας και, η νέα, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κερδίσουν αυτή τη φάση τη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμο ψάχνει μια άλλη επιλογή. Αυτή η επιλογή θέλουμε να είμαστε εμεί. Εδώ είμαστε να θυμίζουμε πολύ καλά όχι μόνο το τι έγινε το 1989 το 2015 και 2019, αλλά και το τι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια σειρά ζητημάτων ακόμα και σήμερα. Κύριε Χαστίδη, ε, μια και ε, στην προεκλογική περίοδο, το, το ΠΑΣΟΚ κρατάει μια πολιτική ίσων αποστάσεων σε σχέση με το ενδεχόμενο τη ε, συγκυβέρνηση. <σχεδιά> Δεν φοβάστε ότι αυτό μπορεί να έχει δυσανάλογε πολιτικέ πιέσει στο ενδεχόμενο που θα πάμε σε, μια, <σχεδιά> σε ένα δεύτερο πολιτικό, <σχεδιά> ίσω και τρίτο γύρο. Εγώ όταν ε, ακούω τι ίσε αποστάσει, Μπορεί να βγάζω και σπυράκια. Δεν το, το θέλουμε αυτό. Όχι, Όχι θέλουμε το, ξέρω, το καταλαβαίνετε, δεν το θέλετε. Με <laughs> έχετε μακιγιάρει πολύ καλά και δεν φαίνεται. Αλλά λέω ότι το ακούσαμε και την περίοδο του 19 αυτό. Και τότε, ήμουν ε, 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 μάλιστα τότε και εκπρόσωπο που λέγαμε ότι είμαστε ένα κόμμα τη αντιπολίτευση. Θα είμαστε πολύ σκληροί απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν κρατάμε εμεί αποστάσεις. αποστάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό ο οποίο επέλεξε να μα επιτεθεί. Και εμεί απαντήσαμε στην επίθεση αυτή. Ο, ο αντίπαλό μα. Ο πολιτικό, ο ιδεολογικό μα αντίπαλο είναι η Νέα Δημοκρατία. Λέτε ακριβώ κόσμος... το ίδιο με αυτό που λέει ο κ. Τσίπρα. Και ο κόσμο ο κόσμος θα αξιολογήσει. Στην πορεία μέχρι τι εκλογέ, ποιο είναι καλύτερο να εκφράσει την προοδευτική παράταξη. Επομένω, εγώ δεν θα μπω σε αυτό το παιχνιδάκι. Πιστεύω και νιώθω καθημερινά το τι ακριβώ θυμάται ο κόσμο από την περίοδο τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Καμένου. Η μάχη όμω είναι για το αύριο, και σε αυτήν τη μάχη σα λέω ότι όλοι μα θα είμαστε ε, πολύ προσιλωμένοι. Ο κόσμο θέλει μια νέα ελπίδα και αυτή την ελπίδα θέλουμε να φτιάξουμε εμεί. Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλά. Καλό σα μεσημέρι. Εγκρή διακοπή εδώ κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι στο κανάλι.